Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τετάρτη σήμερα. Λίγες οι εργασίες στο γήπεδο λόγω της απεργίας. Υπάρχουν ελάχιστοι εργάτες μέσα. Πάμε να δούμε βέβαια τι έχει γίνει τον προηγούμενο καιρό και τι γίνεται σήμερα. Εδώ βλέπουμε σωλήνες. Αυτό σαν αποχετεύσεις πρέπει να είναι. Τα έχουν φέρει λόγικα για τον δρόμο στην υπογειοποίηση, για τα δίκτυα που θα περνάνε από κάτω, ομβρίων, νερού, δεν ξέρω. Και προχωράμε να δούμε τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε στην έξοδο της υπογειοποίησης και άλλους σωλήνες. Είπαμε αυτά θα μπουν κάτω από τον άσφαλτο, στο δίκτυο που θα υπάρχει και νερού, αν θυμάμαι καλά, και αποχετεύσεων, ομβρίων υδάτων δηλαδή. Και πάμε λίγο προς τα πάνω. Εδώ να πούμε ότι έχει κλείσει το σενοδρομάκι μπροστά από τα γραφεία της αεραστεχνικής που οδηγούσε στην Καπαδοκίας και έχει δηλαδή μεγαλώσει η περίφραξη για κάποιον λόγο, λογικά για να φτιάξουν το δίκτυο των ομβρίων υδάτων. Να πάρουμε ξανά την δυτική πλευρά, το πως έχει διαμορφωθεί. Επαναλαμβάνω ότι στα τζάμια θα μπουν μαύρο φημέ φίλτρο, οπότε θα σκουρίνει και δεν θα μπορεί κάποιος από έξω να δει από μέσα. Και πάμε να ακούσουμε και λίγο, να δούμε το μηχάνημα που δουλεύει λίγο πιο πάνω. Εδώ είναι το μηχάνημα, το ένα μικρό γεωτρύπανο, το οποίο όπως βλέπετε σκάβει, βγάζει νερό. Εδώ θα γίνει μια πομόνα όπου υπήρχε και παλιότερα, από ό,τι μου είπανε οι μεγαλύτεροι που τα είχαν προλάβει. Εδώ δεν τη θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός. Η οποία πομόνα θα βγάζει νερό και θα οδηγεί αυτό το νερό, δηλαδή για τα υπόγεια ύδατα θα οδηγείται στις δεξαμενές και αυτό το νερό θα χρησιμοποιείται για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στο νερό σε αυτό το γήπεδο. Και προχωράμε παραπάνω. Βρισκόμαστε πίσω από το βόρειο δυτικό πυλώνα. Βλέπουμε ότι οι σχαλωσίες έχουν ανέβει, έχουν τοποθετηθεί κι άλλες. Είναι περίπου στη μέση του πυλώνα και έχει άλλο τόσο. Και όπου λογικά τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθεί και η σκαλωσιά. Δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα προλάβουν να την τοποθετήσουν όλοι, ώστε από εβδομάδα να ξεκινήσουν τις εργασίες για σοκαρίσματα και βαψίματα του πυλώνα. Θα το δούμε. Ανατολικά βλέπουμε ο δρόμος έχει στρωθεί κατά μία έννοια και σιγά σιγά προχωράει και προς τα πάνω. Βλέπω κάποια κόκκινα σημάδια στο
ανά κάποια μέτρα στο τοιχείο δεξιά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι ένα σημάδι για το που θα φτάσει το ύψος δηλαδή της ασφαλτόστρωσης. Μπορεί και να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά νομίζω αυτό εδώ θα είναι το, αυτό εδώ είναι το σημασία του σημαδιού αυτού. Πιο πάνω είπαμε έχουν κάνει και τις απαραίτητες εργασίες στεγανοποίησης πάνω από την κάλυψη, ενώ έχουν γεμίσει και με χώμα τα κενά που υπήρχαν στα τοιχεία. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε και να έχουν στρώσει και χώμα πάνω από, πάνω από την κάλυψη. Λογικά μια στρώση χώματος θα μπει. Όπως δεν ξέρω τώρα αν θα μπει και γιο ύφασμα. Έχουν εντύπωση θα μπει και χαλίκι. Και στο τέλος θα τοποθετηθούν και αυτά τα τουβλάκια για, για το πεζοδρόμιο. Τα γνωστά τουβλάκια δηλαδή που έχουν περισσότεροι πεζόδρομοι. Όπως στην Καπαδοκία π.χ. Πάμε να δούμε και λίγο το γήπεδο. Εξωτερικά στο γήπεδο δεν βλέπω κάποια εργασία, ούτε βλέπω κάποια μεγάλη αλλαγή που μπορεί να γίνει τις προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον κάτι που να σκάει στο μάτι. Ακούγονται βέβαια κάποιες εργασίες εσωτερικά, άκουγα δίσκο πριν. Πρέπει να γίνονται κάποιες εργασίες στις σουίτες και στο εστιατόριο των VIP. Αυτά είναι Φιλαδέλφια. Σήμερα έχει παίζει το hardball στις 6 ώρα. Αδιάφορο μάτς βέβαια, αφού έχουμε και πλεονέκτημα έδρας και έχουμε προκριθεί στους τελικούς για το πρωτάθλημα. Και περιμένουμε να δούμε και τις μεταγραφές που είναι απαραίτητες να γίνουν, ειδικά στην άμυνα. Και κρίνουμε και βλέπουμε. Αυτά λοιπόν, ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.